Πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλοί μου άνθρωποι. Τι κάνετε? Καλά εσύ. Καλά κι εγώ. Άκουγα και τον πρόλογο του Κώστα, νομίζω συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα είπε. Νομίζω ότι απόψε εδώ στη Λεωφόρο γράφτηκε ένα ιστορικό παραμύθι από αυτά που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε, ένα ποδοσφαιρικό παραμύθι, δηλαδή με πράγματα τα οποία, ξέρεις, αγγίζουν λίγο τη σφαίρα του μεταφυσικού. Ναι, οκ, okay, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, νομίζω, στη μεγαλύτερη διάρκεια του ημιτελικού, δηλαδή από τα 120 λεπτά, αν το Παναθηναϊκός να είναι καλύτερος, ξέρω εγώ, για ένα δεκάλεπτο, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Όταν μία πρόκριση φτάνει να κρυθεί σε ένα σημείο στις λεπτομέρειες και ο Παναθηναϊκός καταφέρει να έχει όλες τις λεπτομέρειες, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι τα έχουμε να θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια την απόψινή εμφάνιση του Ντραγκόφσκι, γιατί δεν είναι μόνο ότι έπιασε τρία πέναλτι, εντάξει, που δεν είναι κάτι συνήθες, έτσι. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, αν ο τροματοφύλακα τουλάχιστον στα μέρη μας να πιάνει τρία πέναλτι στη σχετική διαδικασία, αλλά είναι τρία πέναλτι. Τρία πέναλτι αποκλεισμού, δεν είναι απλά τρία πέναλτι. Είναι match ball, ναι. Είναι match ball κανονικά. Και τα πιάνει και τα τρία ο Θεός. Δεν έχει ξαναγίνει, πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η ρήτρα του. Σπέτσια, τον ανανεώνει από σήμερα, ρε παιδί μου, πας και λες, παιδιά, πόσα είναι εδώ, ναι. Δεν περιμένεις μέχρι αύριο το πρωί. Mm-hmm. Πας σήμερα το βράδυ, στέλνεις ένα μέλη στη Σπέτσα και λες, εγώ αυτόν τον τύπο που μου προσέφερε αυτή την πρόκληση το κρατάω για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Φυσικά, για να είμαστε δίκαιοι. Εμείς είπαμε 7, ξέρεις, πια στο 7 χρόνια, μετά στο δεύτερο είπαμε άλλα 14, φτάσαμε στα 21, οπότε και η οικογένειά του λογικά θα έχει συμβόλαιο. Θα παίζει στα φιλικά των παλεμάχων έχοντας συμβόλαιο. Κανονικά, ναι, κανονικά, κανονικά. Και δίκαια. Βέβαια, δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ στα πέναλτι αν ο Λιμιός δεν έβαζε, νομίζω, το πιο σημαντικό γκολ της καριέρας του. Έτσι, μπορείς όλο το υπόλοιπο παιχνίδι να μην ήταν καλός, αλλά όταν φτάνει εκεί η μπάλα στο 129, δεν κάνω λάθος, να κάνει αυτή την καταπληκτική εκτέλεση, να στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία του τροματοφύλακα του ΠΑΟΚ, φυσικά αξίζουν και πολλά μπράβο και σε αυτό το πόσο του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι έχασε το δικό του πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα out, όπως και να έχει, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ξέρετε τι γίνεται, δεν είναι μόνο απλά μία πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στο τελικό. Και από την άλλη δεν είναι απλώς ένας αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τεράστια ψυχολογική όθηση και αυτός και ο κόσμος του, ο οποίος σήμερα πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα πέρασε και από τη μετάδοση. Σε όλα τα κακά διαστήματα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι υπήρχε ένα ολόκληρο γήπεδο και δεν ήταν δουλειά μόνο των οργανωμένων ή των πιο φωνακλάδων. Όλο το γήπεδο πραγματικά πούσαρε την ομάδα, προσπαθούσε να την ξυπνήσει και νομίζω ότι στο τέλος και εκείνοι δικαιώθηκαν με την πρόκληση του Παναθηναϊκού, που από εδώ και πέρα κοιτάζει μπροστά. Έτσι, να πάρει το πρωτάθλημα, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι μέσα από την κατάκτηση του κυπέλου μπορεί να ολοκληρώσει τη χρονιά με έναν τίτλο και φυσικά να καταλάβει και το δεύτερο πιο πολύτιμο, έτσι, το δεύτερο καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί μέσα από το κύπελο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αν φυσικά δεν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ λέω, Νίκο, να καταλάβει και κάτι άλλο, ότι χρειάστηκε και την τύχη για να μπορέσει να περάσει εδώ, και από εδώ και πέρα για να μπορέσει να πετύχει ό,τι πρέπει να πετύχει, πρέπει να ανεβάσει και την απόδοσή του. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω από αυτό όταν ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο έχει πάρει την πρόκριση, αλλά φυσικά υπάρχουν και τα 120 λεπτά πριν φτάσουμε στα πέναλτι, έτσι, στα οποία ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ κακός. Και δεν ήταν μόνο κακός επειδή ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε και έβγαλε περισσότερη ένταση και περισσότερο καθαρό μυαλό. Ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα στα 120 λεπτά που έπεσε κάτι σαν ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν αυτό... Έχω την εντύπωση, Νίκο, ότι παρότι, ας πούμε, σας διάβαζα και σας άκουγα αυτές τις μέρες, ναι, η αίσθηση ήταν ότι δεν θα πάει ο Τερίμ για την ισοπαλία, ότι θα πάει για να του κερδίσει το παιχνίδι. Έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω αν το πέρασε ο Τερίμ στους παίκτες ή ήταν κάτι το οποίο το ένιωσαν οι παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε για να διαφυλάξει το 0. Αυτό κατάλαβα από από τη στάση του σώματος και από τις κινήσεις, ότι πρώτο μέλημα ήταν να τελειώσουμε το παιχνίδι χ. Ναι, και από τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού φάνηκε αυτό. Δηλαδή μέχρι και το 1-0 βλέπαμε μια ομάδα η οποία επί της ουσίας περίμενε τον ΠΑΟΚ, okay, όχι όπως το κάνουν, ας πούμε, μικρές ομάδες, ήταν πιο επιθετική η στάση της άμυνας του Παναθηναϊκού, αλλά περίμενε. Και όταν είχε την μπάλα στα δικά του τα πόδια προσπαθούσε με άμεσο ποδόσφαιρο, ξέρεις, χωρίς πολλά ρίσκα, ούτε στην κυκλοφορία της μπάλας, ούτε να αφήσει χώρους, και το πλήρωσε αυτό πάρα πολύ ακριβά. Και σίγουρα αυτό που λες και εσύ, η εικόνα του σε αυτά τα 120 λεπτά θα πρέπει λίγο, ξέρεις, να τον προβληματίσει και να του χτυπήσει ένα καμπανάκι εν ώψη της συνέχειας. Αλλά στο τέλος της βραδιάς φυσικά η γεύση είναι πάρα πολύ γλυκιά για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα.